Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στις εκλογές του ερχόμενου Μαΐου και στην περιφέρεια Θεσσαλίας, αρκετοί συνδυασμοί θα διεκδικήσουν την ψήφο του λαού. Ωστόσο, το κριτήριο της ψήφου δεν μπορεί να είναι τα πρόσωπα, γιατί αυτό που καθορίζει την ταυτότητα του καθενός είναι ποια πολιτική στηρίζει, η στάση του απέναντι στα λαϊκά προβλήματα, στις αιτίες που τα δημιουργούν και τη διέξοδο από την αντιλαϊκή πολιτική. Η στάση του απέναντι στο κεντρικό ζήτημα της ανάπτυξης από ποιον για ποιον που φέρνει στο προσκήνιο την πραγματική διαχωριστική γραμμή και με ποιον τάσεται ο καθένας, είτε έχει κομματική στήριξη, είτε εμφανίζεται ως δίθεν ανεξάρτητος. Ο συνδυασμός της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Αγοραστό, που έχει τη διοίκηση της περιφέρειας, υπηρέτησε πιστά σε σύμπλευση με όλες τις αστικές κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση την κυρίαρχη πολιτική στήριξη του Μεγάλου Κεφαλαίου, όπως και την περίφημη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας, που προωθεί η κυβέρνηση για λογαριασμό της αστικής τάξης με όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους υπηρεαλιστικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντιπαράθεση με τον κύριο Αγοραστό, των παρατάξεων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, πως τώρα τσακώνονταν και σκοτώνονταν και τώρα θέλουν να συνεργαστούν με επικεφαλής τον κύριο Τσιλιμίγκα, είναι ψευδεπίγραφο. Το ίδιο και τη ΣΛΑΕ με το ΣΥΡΙΖΑ, αφού μέχρι πριν λίγες μέρες συμμετείχαν στην ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, στην ενιαία που υπήρχε στην περιφέρεια, και στο Δήμο Λάρισα στηρίζουν την υποψηφιότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Ψευδεπίγραφη είναι και η αντιπαράθεση του κυρίου Κορέτα, που πορεύτηκε και με τον κύριο Αγοραστό, και με το ΣΥΡΙΖΑ, και με το Ποτάμι, και παλιότερα με το ΠΑΣΟ. Στα βασικά ζητήματα συμφωνούσαν όλες αυτές οι δυνάμεις και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πέρα από σκιά μαχίες. Το ίδιο και η δίθεν αντιπολίτευση της ναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής, που συμφωνούσε στα βασικά με την πλειοψηφία, χύνοντας επιπλέον το δηλητήριο του αντικομουνισμού, του εθνικισμού, του μίσους ενάντια στο ταξικό εργατικό και αγροτικό κίνημα, στους μετανάστες και τους άλλους λαούς. Όλοι αυτοί στηρίζουν το εκμεταλλευτικό σύστημα, τις αντιλαϊκές πολιτικές που τσάκισαν τη ζωή μας, το αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο της περιφερειακής και τοπικής διοίκησης και μαλώνουν για το ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής των συμφερόντων του κεφαλαίου, για τον αριθμό των έργων, το ύψος της απορροφητικότητας των κονδυλίων, κρύβοντας ότι όλα αυτά υπηρετούν τις ανάγκες της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου, βάζοντας στην άκρη τις λαϊκές ανάγκες.